Υπέρ τη απαγόρευση πώληση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών αλλά και τη επιβολή αυστηρότερων ποινών, τάχθηκε η Ολομέλεια τη Βουλή. Με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να καταψηφίζει την αύξηση του ωριου ηλικία από τα 17 έτη που είχε μέχρι σήμερα στα 18. Οι δύο σχετικέ προτάσει νόμου κατατέθηκαν από του βουλευτέ Χαράλα Μπόθεο Πέμπτου και Μιχάλη Γεωργάλα, με το νομοθετικό σώμα να εγκρίνει τα νομοθετήματα με 35 ψήφου υπέρ και 20 εναντίον. Είναι σωστή σημερινή απόφαση τη Βουλή. Εγώ έχω γιον, Θα γίνει 17 σε λίγα χρόνια. Ναι, δεν θέλω ούτε εκείνο, ούτε οι συμμαχητέ του να πίνουν, να οδηγούν για λόγου ασφάλεια που αφορούν τα παιδιά μα. Ω προ την επιβολή ποινών, το νομοθετικό σώμα αποφάσισε την επιβολή τσουκτερών προστίμων με αύξηση του εξώδικου σε όσου πουλούν αλκοόλ σε ανήλικου από 35 λίρε σε 3.400 ευρώ και ποινή φυλάκιση μέχρι 6 μήνε. Αφού λοιπόν ε, δεν συζητούμε, δεν προστατεύουμε, δεν εθαρρύνουμε την υπευθυνότητα, την κριτική σκέψη. Α είναι και έτσι. Α είναι και με τι νομοθεσίες να προστατεύσουμε τους νέου μα. Θα ήθελα να ξέρω, για παράδειγμα, κυρία Μαύρου, πώ θα πείτε σε έναν απόφοιτο του Λυκείου όταν έρθει στο φεστιβάλ τη εδώ όταν, ότι δεν μπορεί να πει μία μπύρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει πάντως τα 21 ή τα 18 έτη για κατανάλωση αλκοόλ με την Κύπρο να κατατάσσεται τρίτη πανευρωπαϊκά ανάμεσα σε 47 χώρες στην κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους με αυξητική τάση ανάμεσα στα ανήλικα κορίτσια. Τις κεντρικές φυλακές επισκέφθηκε το πρωί η νέα